Απαντήσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιφέρεια Θεσσαλίας αλλά και ευρύτερα η χώρα θέλησε να δώσει στους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης από τη Θεσσαλία ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος. Ο κ. Βενιζέλος το μεσημέρι παραχώρησε διακαναλική συνέντευξη για τα περιφερειακά τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης Θεσσαλίας και πιο συγκεκριμένα για την τηλεόραση 10, την τηλεόραση Θεσσαλία, το κανάλι Άστρα και TRT. Σε ερώτηση της δημοσιογράφου της τηλεόρασης 10 Στέλλας Χασάπης γύρω από το αγγλικό δίκαιο, που διέπει τη νέα δανειακή σύμβαση της χώρας και τον κίνδυνο να υπάρξει κατάσχεση δημόσιας περιουσίας από τους δανειστές, όπως προλίγων μηνών είχε κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Έλληνα Παναρίτη, ο κ. Βενιζέλος αναδιπλώθηκε τονίζοντας πως η ερώτηση είναι σε λάθος βάση και δεν ισχύει τίποτα τέτοιο. Θέλω ένα ερώτημα. Και επενδύω και στην ιδιότητα του έγκριτου νομικού, πέρα του, από αυτήν την ιδιότητα του πολιτικού αρχηγού. Για αυτόν τον ειδικό λογαριασμό, πώς ακριβώς θα λειτουργήσει, θα μπαίνουν τα χρήματα δηλαδή των δανείων εκεί και οι φόροι μας εκεί και θα εξυπηρετούνται πρώτα οι δανειστές και μετά, αν περισσέψει κάτι για τις ανάγκες του ελληνικού λαού, αν όχι, έχουμε και άλλες μειώσεις. Και ένα δεύτερο που είναι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω δεν συζητήθηκε πολύ αυτόν τον καιρό. Η περίπτωση της Έλενας Παναρίτη. Επικρατείας βουλευτής και αυτή και με πολλές περγαμηνές και ειδική επί τέτοιων καταστάσεων κρίσεων όπως ζει η χώρα. Μίλησε με τα χειρότερα λόγια. Είπε ότι αυτό το Μνημόνιο 2 δεν έχει ούτε μισό δομικό μέτρο, ούτε μισό αναπτυξιακό μέτρο. Και μάλιστα μίλησε και για απώλεια εθνικής κυριαρχίας εξαιτίας του αγγλικού δικαίου που γενικότερα πέρασε στα ψηλά. Όσο μπορείτε, απαντήστε. Καταρχάς, η κυρία Παναρίτη είναι βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ψήφισε το δάνειο, το νέο πρόγραμμα, όλα. Δεν ξέρω τι είναι αυτά που λέτε, δεν τα ξέρω. Στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων. Καλά, δεν ξέρω τι είπε στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων. Ξέρω ότι ψήφισε και πρέπει επίσης να σας πω ότι είναι όλο λάθος αυτό το επιχείρημα. Όλο λάθος. Καταρχάς, αυτή η ιστορία του αγγλικού δικαίου είναι μια ιστορία για αγρίους, θα μου επιτρέψετε να πω. Και λυπάμαι γιατί και ορισμένοι συνάδελφοί μου, καθηγητές εννοώ, νομικοί έχουν μπει σε αυτή την ιστορία. Είναι όλο λάθος. Μα όταν λέω όλο. Δεν λέω αυτό που λένε συνήθως και ο πρωτοετής φοιτητής της νομικής ξέρει, γιατί ο πρωτοετής δεν ξέρει, αλλά ο τεταρτοετής που έχει κάνει δίκαιο αναγκαστικής εκτέλεσης ξέρει ότι το δίκαιο αναγκαστικής εκτέλεσης που ισχύει είναι το δίκαιο της χώρας στην οποία γίνεται η εκτέλεση. Άρα ισχύει το ελληνικό δίκαιο. Για να φρεσκάρουμε όμως τη μνήμη του κ. Βενιζέλου, ας παραθέσουμε ένα μικρό απόσπασμα από το τι δήλωσε η Έλληνα Παναρίτη, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, που στην συνέχεια ψήφισε το μνημόνιο στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής. Εάν θα έχουμε υπογράψει όλα αυτά τα χαρτιά, με όλο αυτό το νομικό πλαίσιο, που δεν το έχω ξαναδεί στις 18 χρόνια που έχω δουλέψει σε αυτή τη δουλειά, κύριε Υπουργέ, είμαι εδώ 2,5 χρόνια, κανένας δεν έχει ζητήσει να δώσω μια γνώμη σε αυτό το θέμα. 18 χρόνια δουλεύω να δίνω τέτοιου είδους αναλύσεις. Πού ακούστηκε ότι θα δώσουμε όλο αυτό το δανειακό πλαίσιο θα είναι κάτω από αγγλικό νόμο και έχει δοθεί και διαρρεύσει στους υπόλοιπους συναδέλφους μας ότι αυτό δεν είναι θέμα. Γιατί μπορεί να πάει σε αγγλικό δίκαιο, αλλά θα υλοποιηθεί στην Ελλάδα. Λάθος! Μέγα λάθος! Δεν θα υλοποιηθεί στην Ελλάδα. Διαβάστε το! Θα υλοποιηθεί στα δικαστήρια του Λουξεμβούργου. Θα υλοποιηθεί όχι μόνο στα δικαστήρια του Λουξεμβούργου, σε όποια άλλα δικαστήρια θα θελήσει το EFSF να το υλοποιήσει. Παράλληλα, το εξηγεί καθαρότατα. Είναι πάρα πολύ μικρή η παράγραφος. 3 λέξεις. Πώς μου ζητάτε εμένα, που με φέρατε πριν 2,5 χρόνια να βοηθήσω την καινοτομία της χώρας, να υπογράψω αύριο το βράδυ ή τη Δευτέρα το βράδυ, για το ανύπακτο, δεν μπορώ να καταλάβω για το τι θα γίνει τελικά όταν θα πούμε ναι σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή σήμερα λέμε ή χρεοκοπούμε σήμερα, κάτω από δική μας βούληση, ή θα χρεοκοπήσουμε σε 3 μήνες, όπου δεν θα μπορούμε να χρεοκοπήσουμε, γιατί θα μας έρουν σε δικαστήρια. Και αν τώρα έχουμε γίνει ρόμπες και δεν έχουμε τη μηδαμινή δυνατότητα, δεν έχουμε καμία αξιοπρέπεια, τότε θα δείτε πόση αξιοπρέπεια θα έχουμε, που θα μας τρέχουν στα δικαστήρια του Λουξεμβούργου και του οποιοδήποτε άλλου, γιατί το EFSF αποφάσισε και γιατί το γράφει πολύ καλά εδώ. Και θα λέμε, οκ, παραγωγική
πλούτη, παραγωγικός πλούτος της Ελλάδος, θα τον δώσουμε σαν γκαραντή. Να λοιπόν τον γκαραντή που ζητούσε η Φινλανδία. Στα Τρίκαλα θα βρεθεί το ερχόμενο Σάββατο ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη Θεσσαλία. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΝΟΔΕ Νίκο Μουζακιάρη, ο κ. Σαμαράς θα επισκεφθεί την περιοχή μας στο περιθώριο της επίσκεψής του στο γειτονικό νομό της Λάρισας και θα κάνει την καθιερωμένη βόλτα σε κεντρικούς οδούς της πόλης των Τρικάλων. Ανεπίσημα θα δει στελέχη και υποψηφίους. Θα συζητήσει για τις θέσεις του κόμματος όσον αφορά το φλέγον θέμα της οικονομίας, ενώ θα ακούσει τυχόν παράπονα και ενστάσεις από τα στελέχη του νομού. Η επίσκεψη του κ. Σαμαρά κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, λίγες μόνο ημέρες πριν τη διεξαγωγή των εκλογών της 6ης Μαΐου. Μάλιστα, αποτελούσε και αίτημα των στελεχών και οπαδών της τοπικής παράταξης, αν και ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας έχει τιμήσει και κατά το πρόσφατο παρελθόν την περιοχή των Τρικάλων. Οργανωτικός πυρετός είναι η τοπική δημοκρατική αριστερά εν ώψη της επίσκεψης του κ. Φώτη Κουβέλη στη Θεσσαλία. Σύμφωνα με τα τοπικά στελέχη του κόμματος, η έλευση του κ. Κουβέλη στο νομό είναι βέβαιη. Η επίσκεψή του στη γενέθλια γη του είναι δεδομένη και από αυτή θα προκύψουν και ισχυροί συμβολισμοί. Ο κ. Κουβέλης θα βρεθεί στην πύλη, όπου στις 11.30 το πρωί θα πραγματοποιήσει κεντρική ομιλία. Τα τοπικά στελέχη της Δημάρ εμφανίζονται ιδιαίτερα αισιόδοξα για την έκβαση του εκλογικού αποτελέσματος και σε τοπικό επίπεδο. Θεωρούν ότι υπάρχει ένα αξιόμαχο ψηφοδέλτιο και ένα πολιτικό μήνυμα ισχυρό, που έχει απήχηση και στην τρικαλινή κοινωνία. Ο στόχος της έδρας εκτιμούν ότι είναι εφικτός και για τον λόγο αυτό θα δώσουν ιδιαίτερη βαρύτητα κατά την εδώ επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατικής Αριστεράς Φώτη Κουβέλη. Με το Μανώλη Γλέζο, επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο Σάββατο 28 Απριλίου η κεντρική εκδήλωση του κόμματος στα Τρίκαλα. Σύμφωνα με τον μέχρι τώρα προγραμματισμό, η πολιτική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι ανοιχτή και θα πραγματοποιηθεί στην αρχή του πεζοδρόμου της Ασκληπίου. Η έλευση του ιστορικού στελέχου της αριστεράς στην πόλη έχει ήδη ενεργοποιήσει τα τοπικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, που βαδίζουν πρόσωλο ταχώς πλέον για την Κυριακή της Κάλπης. Να σημειωθεί ότι στον πεζόδρομο της οδού Ασκληπίου έχει στηθεί το περίπτερο του ΣΥΡΙΖΑ, όπου θα αποτελέσει το ορμητήριο των υποψηφίων. Ενώ οι κοινές περιοδίες ανά ομάδες υποψηφίων και στελεχών του Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου θα συνεχίζονται μέχρι και την ημέρα της Κάλπης. Το προεκλογικό κλίμα πάντως δεν φαίνεται να επηρεάστηκε από τις αλλαγές που σημειώθηκαν στο ψηφοδέλτιο του κόμματος των Ομοτρικάλων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ, το ψηφοδέλτιο για τον Ομοτρικάλων είχε ανακοινωθεί με λυπή ποσόστοση γυναικών. Για την αποφυγή του οποιοδήποτε ζητήματος στο πανελλαδικό ψηφοδέλτιο, η Εκλογική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ στα Τρίκαλα ομόφωνα αποφάσισε να αντικατασταθεί ο κ. Δημήτρης Αρεγκαλάς από την κυρία Παναγιώτα Δριτσέλη. Πρόκειται για μία επιστήμονα, άνεργη που εκπροσωπεί με την υποψηφιότητά της την κατάσταση που επικρατεί στη νέα γενιά και όχι μόνο, επισημαίνουν τα τοπικά στελέχη. Έτσι, το ψηφοδέλτιο μετά τις αλλαγές έχει ως εξής: Βασίλειος Γεροδημόπουλος, Παναγιώτα Δριτσέλη, Δημήτριος Καπέλας, Αγγέλα Κουμπόλια Λουλέ, Δημήτρης Παπαθανασίου, Γιώργος Χονδρός και Ιωάννης Χριστόπουλος. Αναλυτική ενημέρωση γύρω από την πορεία των έργων που κατασκευάζονται σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων ζήτησε από τον Αντιπεριφερειάρχη Χρήστο Μιχαλάκη ο βουλευτής Τρικάλων και εκ νέου υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ Χρήστος Μαγκούφης. Ο υποψήφιος βουλευτής βρέθηκε το πρωί στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων. Συναντήθηκε με τον Αντιπεριφερειάρχη Χρήστο Μιχαλάκη και με υπηρεσιακούς παράγοντες, από τους οποίους ζήτησε αναλυτική ενημέρωση γύρω από την εξέλιξη των εργασιών σε διάφορα έργα που κατασκευάζονται σε επίπεδο νομού Τρικάλων, όπως στην Εθνική Οδό Τρικάλων Λάρισα, στις τρεις εργολαβίες που εκτελούνται, στο φράγμα του Λιθαίου, αλλά κυρίως ζήτησε να ενημερωθεί για το τι μέλη γενέστε γύρω από την εξέλιξη διαφόρων έργων που φαίνεται πως έχουν βαλτώσει. Στην διάρκεια της συζήτησης, ο κ. Μαγκούφης τόνισε πως θα πρέπει να υπάρξει στοχευμένη ανάπτυξη σε συγκεκριμένους τομείς δράσης, ειδικά για τον νομό Τρικάλων, καθώς και αναστροφή της τρευλής δομής του παραγωγικού συστήματος, που αποτελεί ένα από τα κύρια αίτια που δημιούργησαν πρόβλημα στη χώρα. Ο Χρήστος Μαγκούφης, ο βουλευτής μας, ο βουλευτής του νομού, ήταν συνέχεια επί 1,5 χρόνο περίπου που είμαι ως αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων. Είχαμε άρρηστη συνεργασία. Υπάρχει εμπειρία στο κοινοβούλιο του Χρήστου Μαγκούφη, υπάρχει η εμπειρία της επιστημονικότητας που έχει όσον αφορά τις γνώσεις. Και μαζί προσπαθήσαμε και προχωρήσαμε διάφορα έργα. Ήταν συνέχεια δίπλα μας σε ό,τι το χρειαστήκαμε. Πιστεύω σε μια πολύ καλή πορεία και στις επόμενες εκλογές που έρχονται σε σύντομο χρονικό διάστημα των 10 ημερών να είναι ξανά στο κοινοβούλιο και από κοινού να μπορέσουμε να στηρίξουμε τον τρικαλινό πολίτη, να στηρίξουμε την καθημερινότητα, να μπορέσουμε να κάνουμε όσα περισσότερα έργα μπορούμε για τον νομό μας. Επόμενος σταθμός του κ. Μαγκούφη, το Δημαρχείο Τρικάλων, όπου συναντήθηκε και ενημερώθηκε για τα προβλήματα του νέου Καλλικράτειου Δήμου από τον Δήμαρχο Χρήστο Λάπα και τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Γιώργο Στουρνάρα. Υποδεχθήκαμε σήμερα τον Χρήστο τον Μαγκούφη,
φίλο και αγωνιστή από τα παλιά χρόνια. Τον ευχηθήκαμε καλόν αγώνα και πιστεύω ότι πέρα από την συζήτηση των προβλημάτων του Δήμου, ο Χρήστος θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να μας βοηθήσει στα προβλήματα που ούτως ή άλλως αντιμετωπίζει η αυτοδιοίκηση. Καλή επιτυχία και καλόν αγώνα. Σήμερα με μεγάλη μας χαρά υποδεχτήκαμε το φίλο μας τον Χρήστο τον Μαγκούφιλο. Εμένα τουλάχιστον προσωπικά με συνδέουν και περισσότερες φιλίες, γιατί είναι γνωστή η φιλία μας. Εύχομαι ολόψυχα καλό αγώνα. Πιστεύω θα είναι στην επόμενη βολή. Άκουσα τα προβλήματα του Δήμου και πιστεύω ότι πρέπει η κεντρική εξουσία να σκύψει περισσότερο στην τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί νομίζω ότι μάλλον είναι μεγάλη αδικημένη όσον αφορά τις περικοπές. Σας πληροφορώ ότι σε σχέση με το 2009 έχουν μειωθεί τα έσοδα στην τοπική αυτοδιοίκηση από την κεντρική κυβέρνηση κατά 50%. Τουλάχιστον είμαστε οριακά στο να λειτουργούμε αυτή τη στιγμή. Έλλειως δεν υπάρχει πλέον να πάρουν τίποτα από εμάς. Αμέσως μετά, ο υποψήφιος βουλευτής είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για τα ζητήματα που αφορούν τον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης και της υγείας, επισκεπτόμενος διαδοχικά το τοπικό υποκατάστημα του ΙΚΑ και τα πολυιατρία του ΕΟΠΗ. Θα σας ενημερώσω σχετικά με τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στην υπηρεσία μας και τα οποία έχουν να κάνουν με την ασφάλιση των εργαζομένων, οι οποίοι με κάθε τρόπο προσπαθούν και λόγω της κρίσης υπάρχουν μεγάλα προβλήματα με την αντίδραση των εργοδοτών για να μην πληρώνουν τις φορές. Παρ' όλα αυτά, εμείς κάνουμε τη δουλειά μας, προσπαθούμε να είμαστε σωστοί για να πατάξουμε όσο γίνεται την εισφοροδιαφυγή, η οποία υπολογίζεται ότι είναι περίπου στο 25-30%, και από την άλλη μεριά οι προσπάθειές μας κατευθύνονται ως προς το θέμα των συντάξεων για να μικρύνουμε τον χρόνο αναμονής και να φτάσουμε τουλάχιστον στον ένα μήνα, αυτές είναι οι προσδοκίες μας, στο άμεσο μέλλον. Ενημερώσαμε το φίλο κύριο βουλευτή όσον αφορά για το νέο εγχείρημα του ΕΟΠΗ, το οποίο θεωρούμε ότι είναι από τα κορυφαία μετά το ΕΣΥ εγχειρήματα που έκανε το ελληνικό δημόσιο. Με τα προβλήματά του και τις ατέλειές του προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε τους ασφαλισμένους μας. Πιστεύουμε ότι μέχρι στιγμής η προσπάθεια πάει καλά. Ευελπιστούμε στη βοήθεια του κυρίου Μαγκούφη, ο οποίος φημίζεται για την δυναμικότητα και την μαχητικότητά του. Τον ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τις προσπάθειες που θα κάνει να μας βοηθήσει και πιστεύουμε ότι οι ασφαλισμένοι των Τρικάλων θα έχουν μια καλύτερη περίθαλψη μέσα από τον καινούριο σχηματισμό του ΕΟΠΗ. Ο κύκλος των πρωινών επισκέψεων σε φορείς, ιδρύματα και υπηρεσίες έκλεισε για τον κύριο Μαγκούφη με την επίσκεψή του στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, όπου καθ' όλη τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής του διαδρομής έκανε παρεμβάσεις, ώστε το νοσηλευτικό ίδρυμα να παρέχει στους Τρικαλινούς αναβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας. Ευχηθήκαμε σήμερα τον κύριο Μαγκούφη, υποψήφιο με το ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Μαγκούφης είναι παλιός τέλεχος του νομού Τρικάλων, γνωρίζει αρκετά καλά τα θέματα του νοσοκομείου και τα προβλήματα του νοσοκομείου. Τον ενημερώσαμε για όλα τα προβλήματα και τα θέματα, για τις τρέχουσες εξελίξεις του νοσοκομείου και τις δυσκολίες που έχουμε, για το πρόγραμμα με τον ΟΚΑΝΑ που ευελπιστούμε σύντομα να είναι πραγματικότητα και για το νοσοκομείο των Τρικάλων. Άλλωστε και ο κύριος Μαγκούφης με δικιά του επιστολή είχε ζητήσει να τρέξουμε το ζήτημα το συντομότερο δυνατό. Είμαστε σε καλό δρόμο πάνω σε αυτό. Ενημερώθηκε για όλα τα προβλήματα και ευελπιστούμε μετά και τις 6 Μαΐου, κάτω από καινούργιες συνθήκες πλέον, να συνεργαζόμαστε για το καλύτερο δυνατό της περιοχής. Ως δήμαρχος αγωνίστηκε για τη μεταφορά του ΚΤΕΛ από το κέντρο της πόλης σε νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Συνεργάστηκε πολλές φορές κατά το παρελθόν με την διοίκηση του μεταφορικού φορέα και σήμερα ήρθε η ώρα να πραγματοποιήσει νέα επίσκεψη στο υπεραστικό ΚΤΕΛ με νέα ιδιότητα, αυτή του υποψηφίου βουλευτή. Ο λόγος για τον υποψήφιο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Τρικάλων, Μιχάλη Ταμήλο, που το πρωί βρέθηκε στο υπεραστικό ΚΤΕΛ για να ενημερωθεί από την διοίκησή του για όλα τα ζητήματα που του αφορούν. Να ευχαριστήσουμε τον πρώην δήμαρχο και υποψήφιο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Ταμήλο. Είναι ο πρώτος υποψήφιος βουλευτής που μας επισκέπτει στην επιχείρησή μας. Έχει δείξει κατά το παρελθόν ως δήμαρχος την βοήθεια και τη συμπαράσταση στην επιχείρησή μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το ευχόμαστε καλή επιτυχία, επειδή είναι και έμπειρος και γνώσης του αντικειμένου και ευελπιστούμε στην καλύτερη και στη μεγαλύτερη βοήθεια του από τον κύριο Ταμήλο όταν και εφόσον εκλεγεί βουλευτής.
Στη συνέχεια, ο κύριος Σταμήλος πραγματοποίησε επίσκεψη στην δημοτική επιχείρηση ίδρυψης αποχέτευσης Τρικάλων, για την οποία από την θητεία του ως δήμαρχος, πρόεδρος της για σειρά ετών και γενικότερα μέλος της διοίκησής της για πάνω από 20 χρόνια, ξέρει καλύτερα από τον καθένα τα αιτήματα της δημοτικής επιχείρησης που θα πρέπει άμεσα να προωθηθούν. Επίσκεψη στον αντιπεριφερειάρχη Χρήστο Μιχαλάκη. Έναν άνθρωπο που πριν από λίγους μήνες στήριξε με την υποψηφιότητα της Περιφερειακής Συμβούλου, πραγματοποίησε το πρωί υποψήφια βουλευτής Τρικάλων της Νέας Δημοκρατίας, Ζέφη Νικολάου. Η κυρία Νικολάου, έχοντας ήδη λάβει το βάπτισμα του πυρός σε ό,τι αφορά τις εκλογικές αναμετρήσεις και το κυνήγι του Σταυρού, αλλά και έχοντας μέσα από την ενασχόλησή της με τα κοινά, αποκτήσει μια σαφή εικόνα για τα προβλήματα και τις ανάγκες του νομού, καθώς είναι εκλεγμένη Περιφερειακή Σύμβουλος της Θεσσαλίας, περιόρισε την ατζέντα της συνάντησης με τον κύριο Μιχαλάκη στο εθιμοτυπικό σκέλος. Από την πλευρά του, αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων στάθηκε ιδιαίτερα στην υποψηφιότητα της κυρίας Νικολάου, για την οποία μίλησε με τα πιο θερμά λόγια, καλώντας τους Τρικαλινούς να στηρίξουν την υποψηφιότητά της. Σήμερα έχω τη χαρά, μια συνεργάτησά μου πριν 1,5 χρόνο που κάναμε μαζί τους αγώνες για την αυτοδιοίκηση, να είμαστε εδώ ως αντιπεριφερειάρχης εδώ, να συζητήσουμε για τα προβλήματα, για τα έργα του νομού, για την καθημερινότητα, για τους αγρότες, για τους κτηνοτρόφους. Πραγματικά χαίρομαι που μπαίνει και στον πολιτικό στίβο η Ζέφη Νικολάου, ένα στέλεχος καλό της παράταξης, ένα στέλεχος της εκπαίδευσης, που πραγματικά έχει δώσει τις μάχες στο συνδικαλισμό, τις μάχες στην αυτοδιοίκηση, μπαίνει στην κεντρική πολιτική σκηνή. Της εύχομαι κάθε επιτυχία, της εύχομαι να είναι στο Κοινοβούλιο, μαζί να συνεργαστούμε την επόμενη μέρα μετά τις εκλογές για το καλό των πολιτών, για το καλό του νομού μας, για το καλό όλης της χώρας. Τον αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων Χρήστο Μιχαλάκη επισκέφθηκε το πρωί στο γραφείο του η υποψηφιότητα. Για το καλό όλης της χώρας. Τον αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων Χρήστο Μιχαλάκη επισκέφθηκε το πρωί στο γραφείο του η υποψήφια βουλευτής Τρικάλων της Νέας Δημοκρατίας Λίδα Παπαδημητρίου, η οποία έχει την ευκαιρία να ενημερωθεί για μια σειρά ζητημάτων που αφορούν την περιφερειακή ενότητα. Ο κ. Μιχαλάκης ενημέρωσε την υποψήφια βουλευτή για την πορεία των οδικών έργων, για την κτηνοτροφία και τον αγροτικό κλάδο, καθώς και για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος που αποτελεί ένα από τα βασικά όπλα των Τρικάλων για την οικονομική ανάκαμψή του. Είναι χαρά στην περιφερειακή ενότητα να έρχονται νέοι άνθρωποι να ασχολούνται με τα κοινά. Πραγματικά η Λίδα η Παπαδημητρίου μπαίνει πρώτη φορά στο στίβο. Αξίζουν συγχαρητήρια στην ίδια και στην οικογένειά τους που
ξεκίνησε αυτή την προσπάθεια. Πιστεύω να έχει έσω τέλος και τέτοια άτομα με γνώση και που θέλουν να δώσουν τις γνώσεις τους στην κοινωνία, να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι το διαφορετικό, κάτι το καλύτερο για αυτό τη συννεφιά που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χώρα, είναι ευχάριστο και πιστεύω ότι με καλή προσπάθεια θα υπάρχει συνεργασία και μετά τις εκλογές για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε το όνομά μας. Είχαμε μία συνεργασία, μιλήσαμε για τους οδικούς άξονες, μιλήσαμε για τον τουρισμό, μιλήσαμε για την κτηνοτροφία, για τα αγροτικά προϊόντα, πώς μπορούμε να στηρίξουμε τους αγρότες μας, τους κτηνοτρόφους και τους ανθρώπους που ασχολούνται με τον τουρισμό. Εδώ είμαστε και μετά τις εκλογές να κάνουμε συζητήσεις και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε με λύσεις, να δώσουμε λύσεις στην καθημερινότητα των κατοίκων που υπάρχουν στην περιφερειακή ενότητα των Τρικάλων. Καταγόμενοι από αγροτική περιοχή και ζώντας καθημερινά την αγωνία των αγροτών που αγωνίζονται για να επιβιώσουν μέσα σε αναδυσμένες περιβάλλον, η υποψήφια βουλευτής πέρασε στην συνέχεια την είσοδο των γραφείων της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών. Εκεί την υποδέχθηκε ο αντιπρόεδρος της ΕΑΣΤ, κ. Κώστας Βράτζας, που μαζί με τον διευθυντή της Συνεταιριστικής Οργάνωσης την ενημέρωσαν λεπτομερώς για όλες τις δραστηριότητες της Ένωσης. Είναι η χαρά μας και τιμή το ότι προτίμησε να ξεκινήσει και αυτό το μοροεκλογικό αγώνα, γιατί κατάγεται από μια γεωργική περιοχή, και να ξεκινήσει από την Ένωση Συνεταιρισμών Τρικάλων. Πιστεύω ότι το ενδιαφέρον της τον έρθει πρώτα από την Ένωση και αυτά είναι σοβαρό για τους αγρότες και γενικά για την αγροτική περιοχή του Νομού Τρικάλων. Εγώ εκ μέρους της διοίκησης, επειδή ο πρόεδρος λείπει σε ενηλυμένη υποχρέωση, θα ήθελα να την ευχαριστήσω και θα ήθελα να περνάει όσο γίνεται πιο σύντομα και όχι μόνο η κυρία Παπαδημητρίου, αλλά και όλοι οι πολιτευτές, ανεξαρτήτως πολιτικών κομμάτων, και αυτά δεν μας ενδιαφέρει, διότι εμείς είμαστε οργάνωση εδώ, δεν είμαστε κόμμα. Άλλο ότι είμαστε έξω. Εδώ είμαστε όλοι το ίδιο. Θα ήθελα να την ευχαριστήσω και να της ευχηθώ καλή επιτυχία. Αφιερωμένο στον χώρο της υγείας ήταν το πρόγραμμα του υποψήφιου βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Τρικάλων Κώστα Παταβούκα, ο οποίος ως στενός συνεργάτης του Ανδρέα Λοβέρδου γνωρίζει από πρώτο χέρι τα προβλήματα του χώρου της υγείας. Ο Κώστας Παταβούκας επισκέφθηκε αρχικά το νοσοκομείο Τρικάλων, όπου συναντήθηκε με γιατρούς, εργαζομένους και τον διοικητή του Ιδρύματος, κύριο Μιχάλη Πατατζίδη. Είχαμε μια συνάντηση με τον κύριο Παταβούκα, υποψήφιο βουλευτή. Ενημερώθηκε για τα θέματα υγείας και τα θέματα του νοσοκομείου και τα προβλήματα του νοσοκομείου. Άλλωστε είναι ένας άνθρωπος που είναι κοντά στο χώρο της υγείας, έχει θητεύσει το τελευταίο διάστημα και στο Υπουργείο Υγείας. Είναι ένας μαχητικός άνθρωπος, η ενασχόλησή του με τον αθλητισμό του δίνει αυτή τη δύναμη και πιστεύουμε ότι μπορεί να ανταπεξέλθει σε όλες τις δυσκολίες. Στη συνέχεια επισκέφθηκε το υποκατάστημα του ΙΚΑ Τρικάλων, όπου είχε την ευκαιρία να συζητήσει με τον διευθυντή κ. Γεωργολόπουλο τα θέματα που απασχολούν ασφαλισμένους και εργαζομένους. Όσον αφορά για τα θέματα της υγείας και του ΙΚΑ γενικότερα, θέλω να σας πω ότι με την ενέργεια που έγινε να χωριστούν οι παροχές σε είδος με τη δημιουργία του ΕΟΠΗ και φαντάζομαι ότι μετά από ένα διάστημα που θα ομαλοποιηθούν τα πράγματα, το θέμα αυτό θα έχει θετικά αποτελέσματα, γιατί θα ξεκαθαρίσουν τα θέματα της πρωτοβάθμιας υγείας, τα οποία θα αναλάβει εξ ολοκλήρου ο ΕΟΠΗ, ενώ το κομμάτι των εσόδων και των συντάξεων θα παραμείνει στο ΙΚΑ, με αποτέλεσμα να δώσουν οι διοικητικές πλέον υπηρεσίες του ΙΚΑ μεγάλη βαρύτητα στην πάταξη της εισφοροδιαφυγής και στην απονομή της σύνταξης όσο γίνεται πιο γρήγορα. Ευελπιστούμε ότι θα έχουμε καλά αποτελέσματα και επίσης με την φυσική απογραφή, η οποία ξεκίνησε το 2011 και έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα, άριστα αποτελέσματα θα έλεγα, διότι υπάρχουν φαινόμενα τα οποία εντός των ημερών θα ανακοινώσουμε όσον αφορά την μονάδα του ΙΚΑ των Τρικάλων, τα οποία έδιναν συντάξεις σε άτομα τα οποία είχαν αποβιώσει εδώ και κάποια χρόνια και επειδή δεν ίσχυε η απογραφή, αυτό το φαινόμενο συνεχιζόταν. Από εδώ και πέρα λοιπόν αυτό έχει σταματήσει και πιστεύουμε ότι θα βελτιωθούν τα οικονομικά λόγω της πάταξης της σπατάλης. Επίσης ο Κώστας Παταβούκας συναντήθηκε με τον διευθυντή του ΕΟΠΗ στα Τρίκαλα, Βασίλη Μουργιαλά, με τον οποίο είχε μια σύντομη συζήτηση για τη λειτουργία του νεοσύστατου οργανισμού. Μια ευχάριστη συνάντηση σήμερα με τον κύριο Παταβούκα. Αναλύσαμε ορισμένα θέματα που αφορούν τον ΕΟΠΗ. Υποσχέθηκε βοήθεια, γιατί όντως ο καινούργιος οργανισμός έχει ανάγκη από βοήθεια.
οι γνωριμίες του και η καλή του θέληση πιστεύω ότι θα μας βοηθήσουν, γιατί ο ΕΟΠΗ είναι ένα καινούριο εγχείρημα, πιστεύω ότι είναι από τα πιο πλέον βασικά εγχειρήματα που γίνονται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και εκείνο το οποίο προέχει είναι η εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και ο κ. Πανταβούκας ευτυχώς μας έδειξε αρκετό ενδιαφέρον και πιστεύουμε στην βοήθειά του. Τέλος, ο υποψήφιος βουλευτής Κώστας Πανταβούκας επισκέφθηκε το Ίδρυμα Χρονίων Παθήσεων και συζήτησε με τον Διευθύντη του κ. Ευθυμιάδη για τις δυνατότητες αλλά και τις ανάγκες που έχει το Ίδρυμα. Είχαμε σήμερα την ιδιαίτερη χαρά και την τιμή στο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Τρικάλων να έχουμε κοντά μας τον διεθνή μπασκετμπολίστα και εξαίρετο άνθρωπο του αθλητισμού με την ιδιότητα του υποψήφιου βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Πανταβούκα, και να τον ενημερώσω σχετικά με τα προβλήματα του θεραπευτηρίου, τις ανάγκες του, τις ελλείψεις του, τόσο σε προσωπικό, αλλά και γενικότερα την πορεία του και πώς σκεφτόμαστε να αναπτυχθεί και να βελτιωθεί η λειτουργία του. Είχαμε μια δικοδομητική συζήτηση και συνάντηση και πιστεύω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα και στο μέλλον να αυτή η συνάντηση να γίνει πιο καλοφόρα. Την αποχή τους από την εκλογική διαδικασία διότι δεν αντέχουν άλλο την κοροϊδία, κοινοποιούν μέσω του τύπου τα μέλη της Επιτροπής Αγώνα των Δικαιούχων των Εργατικών Κατοικιών Σωτήρας. Όπως αναφέρουν, εάν δεν δούμε άμεσα αποτελέσματα εντός των επομένων ημερών, θα προχωρήσουν σε αυτή την κίνηση, καθώς βαρεθήκαμε εδώ και 3 χρόνια να περιμένουμε την παράδοση των σπιτιών μας. Το μεσημέρι της Τρίτης, τα μέλη της Επιτροπής Αγώνα των 168 Τρικαλινών Οικογενειών συναντήθηκαν με τον υπεύθυνο του τοπικού γραφείου του ΕΚ, κ. Βασίλη Κορσοβίτη, ο οποίος ανέφερε ότι το έργο θα έχει ολοκληρωθεί τους επόμενους 2 με 3 μήνες. Η Επιτροπή, ωστόσο, ζήτησε να ληφθούν άμεσες έγγραφες απαντήσεις ως προς το πότε θα παραδοθούν επιτέλους τα σπίτια, ποιοι θα είναι οι όροι αποπληρωμής τους και να ξεκινήσει όποια διαδικασία για την έκδοση των προσωρινών παραχωρητηρίων, ώστε να μην χαθεί ακόμη περισσότερος χρόνος. Τις ενστάσεις τους και την αντίδρασή τους στην εγκατάσταση μονάδας βιοαερίου για την επεξεργασία οργανικών λιμάτων στο Μικρό Κεφαλόβριτσο γνωστοποίησαν το μεσημέρι και στον Αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων Χρήστο Μιχαλάκη οι κάτοικοι της περιοχής. Πιο συγκεκριμένα, η Επιτροπή Αγώνα των Κατοίκων που αντιτίθεται στο έργο με επικεφαλής τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Κεφαλόβριτσου Χαρά Λαμπορετζιλά επισκέφθηκαν την Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, δηλώνοντας αποφασισμένοι να μην επιτρέψουν την κατασκευή και λειτουργία της μονάδας στο χωριό τους, επικαλούμενοι τα οδυνηρά αποτελέσματα που θα επιφέρει στο περιβάλλον αλλά και στον κίνδυνο προσβολής της δημόσιας υγείας. Σήμερα επισκεφτήκαμε τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Χρήστο Μιχαλάκη, για να εκφράσουμε την αντίθεσή μας στην κατασκευή της μονάδας βιοαερίου που επίκειται να γίνει στην τοποθεσία Λάκα, στη θέση Λάκα, μάλλον στο Μικρό Κεφαλόβριτσο. Για ποιο λόγο το επισκεφτήκατε? Από τη στιγμή που έγινε μια συνεδρία στο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι ξεκάθαρη δική σας θέση αντίθετη σε αυτή την κατασκευή του έργου. Για ποιο λόγο σας κάνει να ανησυχείτε και να είστε σήμερα στο Δημοτικό? Αυθορμήτως όλοι οι κάτοικοι του Κεφαλοβρίσου συγκεντρωθήκανε και ήταν κάθετα αρνητικοί στο να γίνει αυτή η επένδυση. Όχι ότι είμαστε σαν κοινότητα και σαν κάτοικοι αντίθετοι σε τέτοιες μορφές επενδύσεων. Απλά θέλουμε να γίνει σε διαφορετικό σημείο, γιατί αυτό το σημείο δεν αντιδείκνεται. Οπότε τι ζητάτε εσείς τώρα από τον κύριο Μιχαλάκη? Ζητάμε σαν Επιτροπή Αγώνα να παρευρεθούμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο όταν θα συζητηθεί το θέμα και επίσης και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας. Και περιμένετε από εκεί τι? Περιμένουμε να γίνουν γνωστές οι απόψεις μας και ότι οι κάτοικοι είναι παντελώς αντίθετοι στην κατασκευή της μονάδας στο συγκεκριμένο σημείο. Αυτό δεν είναι γνωστό στον κύριο Γοραστό από την συνάντηση που έγινε στο Δημαρχείο? Όχι, δεν έχει συζητηθεί ακόμη. Οι κάτοικοι αυτή τη στιγμή ήταν στην ημερίδα που έγινε στο Δημαρχείο, ήταν παρόντες οι κάτοικοι, ακόμη δεν ήταν ενημερωμένοι.